Χρόνο με το χρόνο, η Ακρόπολη τη Αρχαία Αμφίπολη αποκαλύπτει τα μυστικά τη, δίνοντα την ευκαιρία σε αρχαιολόγου και ιστορικού να λάβουν σημαντικέ πληροφορίε και γνώσει για αυτή τη φημισμένη αρχαία πόλη. Τα όσα έφερε στο φω η αρχαιολογική σκαπάνη κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο παρουσιάστηκαν στη διάρκεια εκδήλωση που διοργανώθηκε στην έδρα του Δήμου Παγκαίου, την Ελευθερούπολη. Παρουσιάστηκαν τα κυριότερα στοιχεία τη τοπογραφία τη Αμφίπολη καθώ και τα σημεία στα οποία. Διεξάγεται η ανασκαφή. Η φετινή ανασκαφή επικεντρώθηκε στην αποκάλυψη του ρωμαϊκού κτηρίου με τείχους από αδρούς λίθους, οπτόπλυνθους και ισχυρό ασβεσκτοκονίασμα, το οποίο βρίσκεται ευητικά του Νάρθηκα της παρακείμενης πρωτοβυζαντινής βασιλικής γάμα. Ο καθηγητής Δημήτρης Δαμάσκος στη διάρκεια της εκδήλωσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περσινό εντυπωσιακό έβριμα του περίτεχνου γλυπτού θωρακοφόρου κορμού, που πλέον βρίσκεται σε διαδικασία συντήρησης στο εργαστήριο του Μουσείου τη Αμφίπολη, προκειμένου κάποια στιγμή να εκτεθεί. Ο κορμό αυτό είναι σχεδόν πανομοιότυπο με έναν άλλον που βρέθηκε σε παλαιότερη ανασκαφή, εντυχισμένο στο βυζαντινό πύργο του Μαρμαρίου στην Αμφίπολη, με κοινή ανάγλυφη διακόσμηση, η οποία ταυτίζει τη μορφή με τον αυτοκράτορα Αύγουστο. Κλείνοντα, σημείωσε με έμφαση ότι θα ήθελε πολύ ο θωρακοφόρος κορμός από τον γλυπτό να ανήκει στον Οκταβιανό Αύγουστο, όπως είναι και το πιθανότερο. Εν τούτης, μέχρι στιγμή αυτό δεν τεκμηριώνεται απόλυτα.